Τι άλλο κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, νομίζω είμαστε στην πέμπτη συνήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν διεκδικούν. Αυτό το παιδί λέγεται Βασίλης και μου έστειλε ένα μήνυμα πριν από περίπου κάποιους 5-6 μήνες, δεν ξέρω τι, με βρήκε στο ίντερνετ και μου λέει: Γεια σας κύριε Ξενάκη, θέλω να ρωτήσω αν το βιβλίο σας βγαίνει σε ηλεκτρονική μορφή. Ρωτάω επειδή η όρασή μου δεν μου επιτρέπει να διαβάζω κανονικά βιβλία και γενικά να διαβάζω, έχω προβλήματα όρασης. Ευχαριστώ πολύ. Η απάντησή μου ήταν: Λέω, κοφτή σας τη διαβάζω. Και λίγο απότομη για να είμαι ειλικρινή. Δεν έχει βγει σε ηλεκτρονική μορφή και ούτε προβλέπετε να βγει, φίλε, το απαντάω. Στην Ελλάδα δεν διαβάζονται πολύ τα ηλεκτρονικά βιβλία, λυπάμαι πολύ και του έστειλα μία από τις ομιλίες μου στο YouTube. Γιατί εμείς που είμαστε εδώ πέρα, καμιά φορά ξεχνάμε ότι τα μάτια μας βλέπουν, ξέρετε. Και δεν βλέπουν όλα τα μάτια όλων των ανθρώπων. Υπάρχουν παραπάνω από 40.000 άνθρωποι στην Ελλάδα που τα μάτια τους δεν βλέπουν. Το έχετε ποστάρει αυτό κάπου, έτσι. Ναι. Πολλά από αυτά τα έχω ποστάρει. Ναι, γιατί το έχω διαβάσει. Ναι. Λοιπόν, αυτός δεν το βάζει κάτω. Επιμένω, αυτός δεν το βάζει κάτω. Λέει, ούτε προβλέπετε, ευχαριστώ. Του λέω ότι δεν προβλέπετε να βγει σε ηλεκτρονικό βιβλίο, οτιδήποτε άλλο. Ούτε προβλέπετε. Την τύχη μας εμείς την ορίζουμε, λες στην ομιλία. Και εγώ να σε ρωτήσω, αν εσύ από παιδάκι μεγάλωνες με μειωμένη όραση, ζούσες και μεγάλωνες κανονικά αλλά και όχι κανονικά, άλλα έβλεπες και άλλα δεν έβλεπες. Και μεγαλώνοντας συνειδητοποιούσε ότι δεν βλέπεις και στην πορεία ανακάλυψε ότι πραγματικά δεν βλέπεις. Και κρύβεσαι και προσποιείσαι και κάνεις τον ηθοποιό, χωρίς την πραγματικότητα να είσαι. Με την όρασή σου να μειώνεται κάθε μέρα και από την άλλη το μυαλό σου να θέλει να ζήσει και να θέλει να κάνει πράγματα σαν να μην έχεις προβλήματα όρασης. Αλλά όμως να έχεις και άλλα πολλά. Θα ήσουν σήμερα, το σήμερα υπογραμμισμένο, αυτός που είσαι, όποιος είσαι τέλος πάντων. Για κοίταξε με στα μάτια και απάντησε μου. Κι εγώ έμεινα κόκαλο. Μόλις συνήρθα λιγάκι, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι του έστειλα το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή στο email του. Γιατί αυτές οι συσκευές που έχουν μια επιλογή που λέγεται speak, εκφώνηση, που για μας είναι πολυτέλεια, για τους συνανθρώπους μας αυτούς είναι η ζωή τους. Μόνο μέσα από αυτές μπορούν να διαβάσουν τα βιβλία. Και του έδωσα μια υπόσχεση και τη μισή υπόσχεση την έκανα. Του λέω: Θα πάω να υπογραφήσω το βιβλίο και μόνο για σένα παλικάρι να το ακούσει και κανένας άλλος. Χαίστηκα. Θα το κάνω για σένα. Οπότε έχω γράψει τις 50 ιστορίες από τις 100 για την ώρα. Και αυτή τη στιγμή πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να διαβάσουν βιβλία μπορούν μέσα από το πρωτοβουλίο να ακούσουν τα βιβλία. Για ποιο λόγο λέω την ιστορία? Οποιοδήποτε από εμάς θα έκανε αυτό το πράγμα το οποίο έκανα εγώ τουλάχιστον, μπορεί να έκανα και το μήνυμα. Υποσχέθηκα από την αρχή ότι τα πράγματα είναι απλά και θα σας το δείξω. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν διεκδικούν, αξίζουν, δεν περιμένουν από τη ζωή. Κάποια στιγμή ένας τύπος είναι οι 7 συνήθειες των πιο πετυχημένων ανθρώπων, του Στίβεν Κόβι. Τα παιδιά πρέπει να το έχουν το βιβλίο εδώ πέρα, αν δεν το έχουν μπορεί να το παραγγείλετε. Είχε πει στο βιβλίο ότι έχουν 2 κύκλοι στη ζωή. Ο ένας ο κύκλος είναι τα θέματα τα οποία έχω να λύσω. Και μάτριψε. Όσο ζω θα έχω θέματα να λύσω. Αυτό παραμύθι ότι όταν τακτοποιήσω, δεν τακτοποιούνται πολύ τα πράγματα. Το αφεντικό επάνω ο Θεούλης φροντίζει να μην τακτοποιούνται πολύ τα πράγματα. Άρα είναι τα θέματα που έχω να λύσω και πολλές φορές τα θέματα δεν τα επιλέγω. Δεν επέλεξε ο Βασίλης ένα κύκλο. Ο σημαντικότερος ο κύκλος όμως είναι ο εσωτερικός εδώ πέρα. Είναι το τι κάνω για να λύσω αυτά τα οποία έχω να λύσω. Έχω τα θέματα που έχω να λύσω και εδώ πέρα είναι η δράση μου. Το τι κάνω για να λύσω αυτό που έχω να λύσω. Η μόνη μου δουλίτσα που μου έδωσε ο Θεός δεν μου ούτε να γκρινιάζω, ούτε να με ψημυρώ, ούτε. Μου είπε να δρώ ο Θεός αυτό το πράγμα. Η μόνη μου δουλειά είναι ο δεύτερος ο κύκλος, η δράση μου, η διεκδίκησή μου, ό,τι θέλετε πείτε το, να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερη με σκοπό να υπερκαλύψει τον πρώτο κύκλο. Και υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στους δύο κύκλους. Είναι αυτά τα οποία δεν έχω κάνει για να έχω αυτό που θέλω. Αυτό το κενό ο λαός ξέρετε πώς το ονομάζει συνήθως. Θέλει κάποιος να δοκιμάσει? Δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο. Σε μια λέξη. Ατυχία. Ατυχία, το αντίθετο. Μοίρα, κάρμα. Τύχη. Ο λαός το ονομάζει τύχη. Και να ρωτήσουμε αν τύχη είναι ανάμεσα σε άλλα όλα αυτά πράγματα που δεν έχω κάνει για να έχω αυτό που θέλω. Για τον Βασίλη, το αν θα πάρει το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή, τι είναι θέμα τύχης. Για τον Χρήστο, εδώ πέρα νωρίτερα, ο οποίος γυμνάζεται, η υγεία του δεν είναι θέμα τύχης. Για τούτους εδώ πέρα, το αν θα περάσουν καλά στο ταξίδι τους, δεν είναι θέμα τύχης. Δεν εξαρτώνται από τις αποφάσεις αεροπορικής εταιρείας. Για τη Γεωργία, αν θα κάνει το project της, δεν είναι θέμα τύχης.
και πάει λέγοντας. Η ζωή δεν δίνει σε αυτούς που χρειάζονται, δίνει σε αυτούς που αξίζουν και σε αυτούς που διεκδικούν. Αν θέλετε, σημειώστε το. Η δουλειά μου να μεγαλώσω το μικρό μου κύκλο. Η ζωή δίνει σε αυτούς, δεν δίνει σε αυτούς που χρειάζονται, δίνει σε αυτούς που αξίζουν και σε αυτούς που διεκδικούν. Κάθε φορά που αξίζω, διεκδικώ περισσότερο και κάθε φορά που διεκδικώ, αξίζω περισσότερο. Η ζωή δεν δίνει σε αυτούς που χρειάζονται, δίνει σε αυτούς που αξίζουν. Εννοείται είναι αδικία για τον Βασίλη το να γράφουν τα βιβλία και να μην μπορεί να τα διαβάσει ένας τυφλός. Τι έκανε, αντί να με ψημυρίσει, διεκδίκησε και το πήρε. Δεν ξέρω κανέναν που να μην χρειάζεται. Όλοι χρειαζόμαστε. Είναι άλλο χρειάζομαι, είναι άλλο αξίζω. Η ζωή δεν χρωστάει. Γεννιόμαστε όλοι, λες και κάποιος μας χρωστάει. Δεν μας χρωστάει κανένας. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο πατέρας μας, ούτε η μάνα μας, ούτε καν τα παιδιά μας. Αν είμαστε καλοί γονείς, θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Ξέρουμε όλοι οι γονείς που μεγαλώνουν μακριά από τα παιδιά τους, γιατί τα παιδιά τους δεν γουστάρουν να είναι μαζί τους. Είναι άλλο χρειάζομαι, είναι άλλο αξίζω. Και να το μάθουμε, το λέμε και στα παιδιά μας. Όταν λένε τα παιδιά, μπαμπά, χρειάζομαι 10 ευρώ παραπάνω από το κρατζιλίκι, μωρό μου, είναι αυτό που χρειάζεσαι. Τι θα κάνεις για να αξίζεις 10 ευρώ, πέρα από τις δουλειές που κάνουμε στο σπίτι. Θα βοηθήσει τον παπά με το αυτοκίνητο. Θα βοηθήσει τη μαμά. Θα κάνει αυτό. Είναι άλλο χρειάζομαι, είναι άλλο αξίζω. Τύχη. Άλλη μεγάλη ιστορία. Ρωτάς δύο ανθρώπους αν πιστεύουν στην τύχη. Ο ένας σου λέει ναι και ο άλλος σου λέει όχι. Τι ισχύει. Μάλλον και τα δύο. Γιατί αυτός ο οποίος πιστεύει στην τύχη, μάλλον ο μικρός του κύκλος είναι μικρός και μπουκάρει η τύχη. Αυτός ο οποίος δεν πιστεύει στην τύχη, μάλλον ο μεγάλος του κύκλος είναι μεγάλος και δεν χωράει η τύχη. Για να δούμε να μιλήσω σήμερα με τον Δημήτρη, τον φίλο μου και τον συνεργάτη, φύγαμε από την Αθήνα τουλάχιστον 45 λεπτά πριν να ήταν η ώρα για να φύγουμε. Γιατί θα μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε. Εάν είχαμε αργήσει και είχαμε φύγει τελευταία στιγμή, ξέρετε, θα σας έλεγα, ήμουν άτυπος. Όχι φιλαράκι. Δεν ήμουν άτυπος. Δεν το είχα οργανώσει καλά. Από πριν. Άλλο αξίζω, άλλο χρειάζομαι.